210-4118-602, 210-4118-640. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας και σήμερα για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. Και βέβαια, και για να δηλώσετε συμμετοχή στην προσκυνηματική μας εκδρομή στην Αγία Γειτονία Ιεροσολύμων, που σήμερα θα προσπαθήσουμε για λίγο να την φέρουμε κοντά μας, να διασχίσουμε ραδιοφωνικά αυτή την απόσταση, να την κάνουμε πολύ πιο μικρή και να ακούσουμε φωνές της Αγίας Γης, να μεταφερθούμε για λίγο κι εμείς εκεί και μακάρι, έστω και νοερός σήμερα, κάτι να κερδίσει η ψυχή μας. Ήταν 3 Φεβρουαρίου 2018 όταν εκείνο το πρωινό με ομάδα προσκυνητών του ραδιοφωνικού μας σταθμού κατηφορήσαμε στη χαράδρα του Χοτζεβά και αφού χαιρετήσαμε με ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη τον ηγούμενο της Μονής, τον Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο και την συνοδεία του, όλους τους αγαπητούς πατέρες που ζουν και αγωνίζονται εκεί, όλοι μαζί στο καθολικό της Μονής που είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου, μπροστά στα χαριτόβρυτα λείψανα των Αγίων Ιδρυτών της Μονής, των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών, το μικρό τεμάχιο από το λείψανο της Αγίας Άνης και μπροστά στο ολόσωμο σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, τελέσαμε μία δέηση. Μετά λοιπόν από τους αετούς του Αιγαίου, ελάτε να πάμε στην αετοφωλιά του Χοζεβά και όλοι μαζί εκεί, όπως και τότε, να κάνουμε την δέηση την οποία ηχογραφήσαμε και ακούμε ευθύς αμέσως. Ευλογητός ο Θεός μον πάντοτε νυν και αιγεσόνας των αιώνων. Αμήν. Γέννησή σου Θεότοκε, χαράν εμήν εισε πάση τη οικουμένη. Εξού γαράν επίλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκεν την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Ως περφήνικες εν τη οάση, ώρα ήσατε την εν χυμάρο, του χωρά θα βαδεστή περίκον, του Χοζεβά μυρί πνοίεσμη, είτε σε μάτων ροές εξανθίσαντες, ο τρισχύλι πατέρες, όσοι ο μάρτυρες, Χριστό υπέρ ημών αηπρεσβεύαγεται. Ασκητήν των σπηλαίων χωραυτιμήσομεν, θαυματουργών Ιωάννην νεολαμπή Χοζεβά, της Μονής φωστηράρτια νατυλάντα, εκ Ρουμανίας και Αυγές, ταπεινός έως εύχης νηστείας και απαθίας, καταφωτίσαν τα πάντας, αυτουλίτας απεκδεχόμενοι. Χοζεβά τους εμνείου Αγίους μέλψομεν, Ιωακήμτε και Άννα προφήτην ειν ηλίου, Ιωάννην χαριτόβρητον επίσκοπον, Σάββα καλύμνου ασκήτην,
και Γεωργίων Σέπτων Ρουμάνος Ιωάννη, ως εναργής παραστάτας ημών και θείους αντιλήπτορας. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον όλοι μαζί. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου Κωνσταντίνου Ιερομονάχου και τη συνοδείας αυτού και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών, των συμμετεχόντων εις την ιεράν αποδημίαν ταύτην, μετά των οικείων και των συγγενών αυτών. Θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρος μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ των ήλιων ευμενή και διάλακτων και νέστετων αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, που αποστρέψε τη διασκεδά σε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Κερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέεισε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέεισε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της δίσθενων εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενουήμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Ο εναγκάλες του δικαίου Σιμεών βασταχθήνε κατά δεξάμενο και τιμών σωτηρίαν Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Οπουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, των Αγίων Ενδόξων Οσιομαρτύρων των Ενχωσεβά Μαρτυρισάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γεωργίου του Χωσεβήτου, του Εναγίου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Χωσεβήτου του Νέου του Ρουμάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου, του Αγίου Ενδόξου Σιμεών του Θεοδόχου, της Αγίας Ενδόξου Άνης Προφήτηδος και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Σταματίου, έτι δε και των Αγίων Ενδόξων Μαξίμου του Ομολογητού και Μαξίμου του Γρεκού και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Νεοφύτου και Αγνής, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν, βοήθειά μας ήταν ο Άγιος Ιωάννης και όλοι οι Άγιοι. Δέηση με την ομάδα των προσκυνητών του ραδιοφωνικού μας σταθμού ήταν αυτό που ακούσαμε στο καθολικό της Μονής Χοζεβά. Εκεί που χρειάζεται να κατηφορήσουμε λίγο, θέλει λίγο κόπο αυτό το προσκύνημα, αλλά είναι τέτοια η ευλογία και τόση η αναψυχή, τέτοια η χαρά που ξεχνάς και την κούραση και φεύγεις πολλαπλώς ωφελημένος. Μια δέηση λοιπόν στο καθολικό της Μονής μπροστά στα λείψανα των Αγίων της Μονής. Ακούσαμε και τα πολιτίκια των Αγίων. Και κάπως έτσι είχε ξεκινήσει εκείνη η μέρα της προσκυνηματικής μας εκδρομής. Ήταν 3 Φεβρουαρίου του 2018 και βέβαια με τη βοήθεια του Θεού στην προσκυνηματική εκδρομή που ετοιμάζουμε για την εβδομάδα μετά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 29 Μαΐου με 2 Ιουνίου, θα έχουμε την χαρά και την ευλογία πάλι νωρίς το πρωί να κατηφορήσουμε στη Χαράδρα για να φτάσουμε στο μοναστήρι του Χοζεβά που σαν αετοφωλιά στην κυριολεξία είναι γαντζωμένο επάνω στα βράχια. Να δούμε τον πατέρα Κωνσταντίνο και τους πατέρες της αδελφότητος εκεί που αγωνίζονται και έχουν πραγματικά δημιουργήσει έναν ευλογημένο πυρήνα στην καρδιά της ερήμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε πάρα πολλά προσκυνήματα και φυσικά στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο όχι μόνο μία φορά. Ένα από τα προσκυνήματα που θα επισκεφθούμε είναι και η μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Εκεί ζει πολλές δεκαετίες τώρα ένας γέροντας από την Κρήτη, ένα πραγματικό παλικάρι που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε αυτή την σκληρή περιοχή. Στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου ηγούμενος είναι ο αγαπητός μας γέροντας Ιερόθεος, ο οποίος κάθε φορά παρά την κούρα της ημέρας, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι και μερικές χιλιάδες οι προσκυνητές που φτάνουν καθημερινά στο μοναστήρι, παρά λοιπόν την κούρα της ημέρας, πάντα κάτι θα έχει να πει, να διηγηθεί από τις περιπέτειες, αλλά και να δώσει και μια παρηγοριά και μια ευλογία στους προσκυνητές που φτάνουν εκεί. Έτσι λοιπόν όταν φτάσαμε με την ομάδα μας, τον ακούσαμε να μας περιγράφει τις δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα να χαμογελάει, να μας μιλάει για το μέλλον που είναι πραγματικά αδυσίωνο, αλλά ταυτόχρονα να ελπίζει στην πρόνοια του Θεού. Ας ακούσουμε τα όσα είπε όρθιος στην ομάδα των προσκυνητών μας, εκεί στο κέντρο της Μονής, όταν φτάσαμε με την ομάδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μην ξεχνάτε τα προσκυνήματα, θα ερχόσαστε να προσκυνείτε τον Πανάγιο Τάφο, αφού θα πάρετε όλες τις ευλογίες, φεύγοντας από εδώ πέρα παίρνετε την ευλογία, την καλύτερη ευλογία, το όνομα προσκυνητή. Θα παρακολουθήσετε λειτουργία και ακολουθία στα Ιεροσόλυμα, που θα ακούσετε πάντοτε ο ιερέας, ο Ταβάη το Πετραγίνη, μετά την πρώτη αίτηση που κάνει, αναφέρει πάντοτε προσκυνητέ. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνετε την ευκαιρία, έως ότου. Θα υπάρξει εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, ο προσκυνητής μνημονεύεται και ζωντανός και κοιμημένος. Αλλά και ένα άλλο ακόμα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα πάρα πολύ ανάγκη από την ηθική υποστήριξή σας, διότι πάντοτε είμαστε μέσα σε 14.000 οι οποίοι είδατε και απ' έξω τη στάση τους, αλλά ακόμα και πιο χειρότερα. Λοιπόν, θέλουμε να ερχόσαστε πάντοτε, να λαμβάνουμε, όπως σας είπαμε, και την ηθική υποστήριξη. Και ένα πράγμα θα σας παρακαλέσω, θα κάνετε προσοχή, μην γεσμονείτε ακόμα να προσθέτετε δύο λέξεις. Πάσης αγιοταφητικής αδελφότητας. Όλοι μας έχουμε ανάγκη. Ένας κανένας. Πριν από μερικά χρόνια που ήμουν νέος και μπορούσα, ερχόταν η προχή και μου λέει, «Πάτερ Ιερώτε, κάνε κάτι να ερχόμεθα εδώ πέρα, να μένουμε, να βοηθούμε, να ακούμε και να ακολουθείς τα λοιπά». Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί, διότι σας λέγω, είμαι τα ολομόδικη
και το μοναστήρι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά το μοναστήρι μας είναι το πιο δύσκολο από όλα. Γιατί? Διότι είναι μέσα στο δρόμο. Δεν είναι τα μακριά, δεν πεις ότι δεν σε βάζω μέσα τα λοιπά. Έρχεται εκεί, χτυπάει την πόρτα, είμαστε υποχρεωμένοι, θα πάμε το ανοίξουμε. Λοιπόν, δύο άτομα, δύο καλαβές, εγώ. Εκκλησία, είδα το σπίρον κάτω και από εδώ μέχρι την πόρτα είναι τουλάχιστον 100 μέτρα. Αυτό γίνεται όλη την αναμέρα και λίγη νοητή. Και περισσότερο τώρα τελευταία, φαίνεται, δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι Ιωσαβίτες, έχουν κουραστεί και έχουν καταργήσει Τετάρτη και Παρασκευή. Τετάρτη και Παρασκευή δεν ανοίγουν και το Σάββατο είναι πάρα πολύ ο κόσμος, το ίδιο γίνεται και την Τετάρτη με Πέμπτη. Πέμπτη πάρα πολύ κόσμος. Κουραζόμεθα πάρα πολύ, δεν έχουμε άνθρωπο να μας ανοίξει την πόρτα. Ενώ είπαμε προηγουμένως ότι έλεγε ο κόσμος, τι ρώθε, κάνε. Να, έγινε όλα. Δεν έχουμε άνθρωπο κουκουβάγες. Κουκουβάγες φωνάζουν τη νύχτα στα δωμάτια εδώ πέρα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό, παρακαλούμε και τους ανθρώπους να έρθει έστω και ένας βοηθός, ένας τίποτα. Ευχόμεθα ο Θεός να στείλει ανθρώπους, να μπορέσουμε να κρατήσουμε το μοναστήριο. Σας είπα ότι το πιο επικίνδυνο μοναστήριο, διότι έχουμε 14.000 γύρω-γύρω και όλοι είναι εχθροί. Αν τους μιλήσεις, γι' αυτό δεν τους βλέπετε ότι μέχρι την πόρτα έχουν φτάσει και αυτό με το αυτοκίνητο ακόμα έχει κολλήσει την πόρτα. Αν τους πιέσουμε λιγάκι, το βράδυ θα μας βάλει φωτιά. Και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε υπομονή. Ας ακουστεί η φωνή σας από τα πάντα της Ελλάδας. Δεχόμεθα. Έρχεται ένα άνθρωπο να κάτσει 10-15 μέρες όσο θέλει. Τα δωμάτια τόσο πολύ αυτό, όλες οι ευκολίες υπάρχουν. Θα καθέτει, θα ακούει ακολουθία και θα ξεκουραστεί και λιγάκι εδώ πέρα. Θα έχουμε και εμείς λίγο στεροφιά. Και εκείνο το οποίο βέβαια είναι το περισσότερο, διότι ο ένας άνθρωπος μόνος του είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είδατε στην πόρτα έχουμε έναν ο οποίος είναι άρρωστος και ήρθε εδώ πέρα για δική του υπηρεσία και επειδή δεν έχουμε άνθρωπο το βάλαμε και στην πόρτα. Δεν έχουμε άνθρωπο να κρατήσει στην πόρτα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό σας εύχομαι ότι καλώς ήρθατε, άξιο το προσκύνημά σας και ας ακουστεί η φωνή σας, διότι τα προσκυνήματα, όπως βλέπετε και θα πάτε σε όλα τα προσκυνήματα, σε όλα τα προσκυνήματα είναι η Ελλάδα παρόν. Οι φύλακες των προσκυνημάτων είναι μόνο ένας. Υπάρχει και Ρωσία, υπάρχει και Ρουμανία, η Γαλλία, όλα τα κράτη, κανένα δεν έχει προσκύνημα, μόνο η Ένας. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ολίγοι. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε και θέλαμε να έχουμε βοηθόν και ο Θεός να στείλει βοηθόν. Αμήν. Καλώς ήρθατε. Υπομονή. Υπομονή. Και βλέπετε ότι κάθε μοναστήρι Ελλάδα. Και ματίζει Ελλάδα, η Ελλάδα που έχει ματιστεί με πάνω το τόπο. Θα κάνετε όλη προσοχή από όπου περάσετε, ρίχνετε ένα δάκρυ, διότι η Ελλάδα μας τώρα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα προσέξουμε όλοι καλά, θα κάνουμε προσοχή, διότι έχει μπει μέσα ο μεγαλύτερος εχθρός. Ναι. Και δουλεύουν από κάτω από τα άκρα, διότι η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος το Ορθόδοξο που υπήρχε σε όλο τον κόσμο, προσπαθήσαν και προσπαθούν και όπως έχουμε τώρα ήδη, ο αρχηγός της Ελλάδας είναι άθεος και γι' αυτό λοιπόν μετά όλα διαλύσαν τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε όλοι μας προσοχή, από όπου περάσατε ρίχνετε ένα δάκρυ, ο Θεός να φωτίσει όλο τον κόσμο και τους μεγάλους μας, να ξαναεπαναφέρουν πάλι την πατρίδα μας. Λέγαμε πάνω στα τραγούδια μας, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θέλαμε ανθρώπους να ζήσει η Ελλάδα και να είναι πάντοτε η Ελλάδα ζωντανή. Περνάστε καλά. Ακούσαμε τον αγαπητό μας πατέρα Ιερόθεο, τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Θεοδοσίου,
σε όσα είπε στην ομάδα των προσκυνητών της Πυριακής Εκκλησίας τον Φεβρουάριο του 2018 όταν βρεθήκαμε εκεί. Παράπονο και ελπίδα, αγωνία και πίστη, ένα χαμόγελο, σπινθυροβόλο βλέμμα υποδέχεται πάντα τους προσκυνητές στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Εκεί πηγαίνουμε όλοι μαζί. Το λεωφορείο σταματάει ακριβώς μπροστά. Κατεβαίνουμε, μετά από δύο βήματα από την πόρτα μπαίνουμε στο μοναστήρι αυτό. Από εκεί θα πάρουμε μικρότερα πούλμαν για να κατέβουμε από έναν μικρό δρόμο, στενό δρόμο, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας και να φτάσουμε με αυτόν τον τρόπο στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ένα μοναστήρι με ιστορία αδιάκοπη 15 αιώνων. Ένα μοναστήρι που στέκει αγέροχο στην καρδιά της ερήμου, στον πύρινο ποταμό, σε έναν τόπο πύρινο στην κυριολεξία, χωρίς καμία από τις σύγχρονες ανέσεις και τα μέσα που προσφέρει η εποχή και η τεχνολογία, ακολουθώντας το ίδιο αυστηρό τυπικό του ιδρυτού του, του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ένα μοναστήρι άβατο. Οι γυναίκες παραμένουν απ' έξω. Οι άνδρες εισέρχονται μέσα για να προσκυνήσουν. Όμως οι γυναίκες δέχονται και αυτές την παρηγορία. Θα προσκυνήσουν Αγία Λείψανα, θα πάρουν τις ευλογίες τους. Ανάλογα με την χρονική στιγμή θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και λόγο πνευματικό από τους πατέρες εκεί της Μονής. Και οι άνδρες, αφού ολοκληρώσουν την προσκυνηματική επίσκεψη εντός της Μονής, θα εξέλθουν για να ενωθούν πάλι με τις γυναίκες της ομάδας και να συνεχίσουν το πρόγραμμα της εγκρομής. Σε κάποια από τις επισκέψεις μας στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, στις 29 Ιουλίου 2017, είχαμε την χαρά και την ευλογία στο αρχονταρίκι της Μονής να συναντήσουμε τον γέροντα του μοναστηριού, τον αγαπητό μας πατέρα Ευδόκιμο. Ήταν τέτοια η ώρα και τέτοια η μέρα που επέτρεψε στον αγαπητό μας πατέρα Ευδόκιμο να ξεκλέψει λίγο χρόνο, να καθίσει μαζί μας και να μας μιλήσει για τον Άγιο Σάββα, το μοναστήρι και τους άλλους Αγίους του σπουδαίου αυτού ιστορικού και ιδιαίτερα ευλογημένου τόπου. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είπε τον Ιούλιο του 2017 ο πατήρ Ευδόκιμος. Ο Άγιος πραγματικά είναι κάθε μέρα εδώ και έντονη για παρουσία του αισθητή, διότι όπως βλέπετε στη θέση που βρήκε το μοναστήρι και μας είστε άλλος του Θεού. Και χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Άγιου Σάββα δεν θα μπορούσαν φυσικά να μείνουν εδώ παραμονακοί. Και από πλευράς θέσεως, αλλά και απομακρυσμένο όπως είναι το μοναστήρι εδώ στην έρημο. Παλαιότερα βέβαια ήταν υπόθεση να έρθει στον Άγιο Σάββα. Ήταν με τα πόδια 2,5-3 ώρες. Αλλά τώρα με τα αυτοκινητάκια έχεις βέβαια σε μισή ώρα και μια ώρα από την άρση του κλπ. Το έκθεσε ο Άγιος Σάββας στο μοναστήρι μακριά λίγο από τον κόσμο για να έχουν ησυχία οι μοναχοί. Εκείνη την εποχή βέβαια ήταν ωραία. Τώρα έχει γειτόνους πολλούς. Δυστυχώς. Βέβαια το έκθεσε με την υπόδειξη της Παναγίας, οπότε δεν έμεινε στη σπηλιά 5 χρόνια και από εκεί η Παναγία του υπόδειξε που την είδε εδώ στον Άγιο Νικόλα από πάνω. Και έκθεσε αυτά που υποσχέθηκε η Παναγία πραγματικώς έγιναν, το φύλαξε το μοναστήρι, παρόλο στις καταστροφές που έγιναν από τους Πέρσους και τους Άραβες, το μοναστήρι πάλι εδώ με τη βοήθεια του Θεού ως εκθάβοντος δεν κατεστράφει. Είναι ένα από τα λίγα μοναστήρια που δεν κατεστράφησε στην Παλαιστίνη. Έγινε σπαγές βέβαια και μαρτύρησαν πατέρες εδώ πολλές φορές, αλλά το μοναστήρι διασώθη. Εκτός των Άγιων Σάββα έχουμε και άλλους Άγιους βέβαια εδώ στο μοναστήρι. Ξέρω αν σας έχει πει ο Ιωκούρος. Έχουμε μεγάλους Άγιους, είναι ο Άγιος Άγιος Δαμασκηνός. Ήσουν ο τάφος εδώ και το σπήλαιο που έγραφε το Σύμνος. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Επίσκοπος Μαγιουμά, Μελωδός. Ο Άγιος Θεοφάνης και Θεόδωρος οι γραπτοί. Ομολογητέ, αγωνίστηκαν υπέρ των Αγίων Εικόνων, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και επειδή δεν θέλουν να ακούσουν και να πιστούν από το κράτορα τον Θεόφιλο των Οικονομάχων και έγραψε απ' στα πρόσωπά τους με πυρωμένο σίδερο για αμβικούς στίχους και έτσι ονομάστηκαν από τότε γραπτή στα μέτωπα εδώ πέρα, πυρωμένο σίδερο. Λοιπόν, μεγάλη Άγιοι κι αυτοί.
Έχουν τους Αγίους Ξενοφών Αρκάδη και Ιωάννη που είναι τα σπίτια τους εδώ πιο κάτω. Εδώ Ιωάννη επίσκοπο Κολονίας, μεγάλος Άγιος και αυτός. Είναι 3 Δεκεμβρίου εορτάζει πρώτο παραμονή του Αγίου Σάββα. Τον Άγιο Άνθιμο τον έκλεισε που είναι απέναντι από τις σπηλιές που είναι και αυτός σύγχρονος του Αγίου Σάββα. Ο Άγιος Στέφανος Σαββαίτης που γιορτάζουν προχθές. Μεγάλοι Άγιοι. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας από τους μεγάλους Αγίους της Μονής εδώ. Εμείς δεν γνωρίζαμε μέχρι πριν λίγα έτη τίποτα για τον Άγιο αυτό. Μέσα στους συνεξαιρεστές έχει 5-6 σειρές εκεί πέρα. Και ένας αδερφός εδώ της Μονής, ο Θεός τον φώτισε βέβαια, και βρήκε κάποια φωτοτυπία οπωσδήποτε, η οποία ήταν ο μισός βίος του Αγίου. Και άλλο ένα χειρόγραφο παλιό της Μονής του Σινά, το οποίο ήταν στα αραβικά. Έδωσε το αραβικό κείμενο σε έναν Άραβα εδώ πέρα, Ορθόδοξο βέβαια, που οποίος σπούδασε στην Ελλάδα και σε καλά ελληνικά, το μετέφρασε. Και το άλλο ήταν στα λατινικά, το μετέφρασαν κάποιοι γνωστοί του και εκείνος ήξερε λίγα, τέλος πάντων. Και ενώθηκε το κείμενο όλο και έγινε ο βίος του Αγίου Στεφάνου του Σαββαΐτου, που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα τίποτα. Ένας πολύ ωραίος βίος, ήταν με έναν συνασχετού που έμενα μαζί, φίλοι και αυτοί, φίλοι των Άγιων. Ήταν και αυτός αναχωρητής και πήγαινε στη Μεγάλη Σαρακοστήλα και γύριζε γύρω-γύρω την Νεκρά Θάλασσα όλη. Μεγάλη Σαρακοστήλα. Ξέρετε πως είναι η θάλασσα, η Νεκρά Θάλασσα είναι τεράστια η χώρα. Αλλά και πήγαινε έξω στα σπίτια, το άρεσε έτσι να πηγαίνει έξω στη Μεγάλη Σαρακοστήλα. Ξέρετε, οι πατέρες είχαν εδώ πέρα ένα έθιμο, το παλιό από τον Άγιο Αυθύμο, το έκαναν από τα μοναστήρια και πηγαίνουν έξω στην έρημο. Και πηγαίνουν αυτό που βρίσκαν χώρος και περμές κατάλληλος και όπου υπήρχαν αυτά τα λεγόμενα μελάγρια, τα οποία ήταν αυτά σαν περίπου πατάτα και κρεμμυδιού έτσι, αλλά γλυκά και τρώγανε και ομά. Λοιπόν, και πηγαίνανε όπου υπήρχαν τέτοια αυτά, και λίγο νερό φυσικά, αν και ήταν οι φέσκες βέβαια τότε, εκεί πέρα, οι οποίες όλοι ασκητέλη και στην έρημο παίρνουν από τις φέσκες νερό. Λοιπόν, και πηγαίνανε εκεί στην έρημο από την απόδοση των Θεοφανίων μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Και περνούσαν με πολύ προσευχή και με πολύ νηστεία βέβαια και πολλούς αγώνες που κάνει ο καθένας ο Θεός του γνωρίζει. Και ερχόντουσαν εδώ πέρα οι Άγιοι, αυτό και λέει σήμερα η μάση χάρη στο Σενήγαγε που λέει το τροπάρι και το Βαΐον. Και ερχόντουσαν εδώ και τους περιπούνταν οι πατέρες που έμειναν εδώ στο μοναστήρι, διότι δεν καταπονημένοι και κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες και από όλα αυτά που περάσανε 2 μήνες περίπου έξω στην έρημο. Κάποτε ο Άγιος Σάββας θέλησε να πάει σε ένα νησάκι που ήταν μέσα στην Νεκρά Θάλασσα. Και περνώντας από εκεί το είδε και το άρεσε πάρα πολύ. Και λέει, εδώ θα έρθω να κατοικήσω την επόμενη Σαρακοστή. Θα μείνω, να μείνω εδώ. Αλλά να το δω πρώτα για να ξέρω τι γίνεται. Πάει να περάσει όμως από την ξερά που ήταν στο νησάκι αυτό. Είδε κάποια στερεά κόμματα εκεί πέρα κλπ. Αλλά αυτά ήταν αλάτι και πίσα και θιάφη και τέτοια στερεά κάπως. Αλλά δεν άντεξε, δεν σούσε το σώμα του και βούλεξε μέσα εκεί. Και κάηκε το μάτι, δεν ξέρω αν το είδατε στη Λάρνακα, το ένα το μάτι είναι καμένο. Εκεί κάτω που έπεσε, κάηκε και έπαθε λέει εγκάματα. Όταν ήρθε εδώ πέρα στο μοναστήρι, λέει, δεν τον γνωρίζουν οι πατέρες. Και τον γνώρισαν μόνο από τη φωνή. Και από τότε έδωσε εντολή αυστηρά να μην πηγαίνει έξω στην έρημο το Σαρακοστή, κανείς έξω μόνος του, παραπάντα 2 ή 3 μαζί. Γιατί ο Θεός έδωσε, επέτρεψε βέβαια να γίνει αυτό, και εκείνος βέβαια το θεώρησε ότι από τις αμαρτίες μου λέει και από τα, τι αμαρτίες ο Αγίος Σάββας. Και έδωσε τότε εντολή να μην ξαναβγαίνουν μόνοι τους οι πατέρες έξω στην έρημο. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται εκεί πέρα στο μάτι του, γιατί λένε μερικοί διάφορα τα οποία δεν αληθεύουν, ότι τάχα οι αιρετικοί δεν τρεπήσαν λέει με τη βελόνα, λέει, που κοίταξε μια πέτρα, σύντησε μια πόρτα από πίσω και τα κεφτά εδώ πέρα. Αυτό εμείς που γνωρίζουμε από το βίο του Άγιου Σάββα, που το γράφει μέσα, είναι επίσημο. Γι' αυτό αυτή είναι αλήθεια. Το λείψανο του Άγιου Σάββα, όπως είναι γνωστό, αν είναι πολλοί που ήρθαν για πρώτη φορά, φυλάσσεται σε ένα ναό του Αγίου Αντωνίου στη Βενετία και το 1965 επεστράφει επισήμως διενεργειών του Πατριάρχου Βενεδίκτου. Έμεινε στον Νότσο Αναστάσιο 17 ημέρες και από εκεί πάλι επισήμα με όλη την αδελφότητα και πολλή συμμετοχή του λαού
το φέραν το γύψανο στον Άγιο Σάβα μετά από αποσία περίπου 7-8 αιώνων. Του είχαν πάρει σταυροφόρο. Τώρα έχουμε τη μικρή γιορτή που λέμε το 13 Οκτωβρίου με το παλιό και 26 με το νέο. Είναι η μικρή γιορτή που είναι η επανακομιδή του γυψάνου του Ισάβου στον μοναστήρα. Έκτισε πολλά μοναστήρια ο Ισάβας, ο ίδιος έκτισε ένα μοναστήρι και άλλα 7 μαθητέ του, τα οποία βρίσκονται στην έρημο σε διάφορα σημεία. Ένα από αυτά είναι και τα Καστέλια, το οποίο του ήρεσε πάρα πολύ το Ισάβα. Ήταν ένα βουνό το οποίο ήταν καταφύγιο των Μακαβαίων και όταν κάποτε πάλι, όταν βγήκε στην Σαροπαστή για να πάει για να παραμείνει κάπου, το είδε το βουνό, το άρεσε πάρα πολύ και μετά το Θωμάλε πήρε εργάτες και μοναχούς και πήγαινε και το κάνανε κοινόβιο για αυτούς τους μοναχούς οι οποίοι θέλαν περισσότερη ησυχία. Δηλαδή, όταν ερχόταν ένας μοναχός για να γίνει μοναχός εδώ στη Λαύρα, ήταν το κοινόβιο των δοκίμων, το οποίο είναι βορείως της Λαύρας, περίπου 1-2 χιλιόμετρα από εδώ. Έμεινε εκεί πέρα με ένα γέροντα πεπειραμένο, ένα μεγάλο διάστημα, και μάθαινε, λέει, το ψαλτήρι. Και αν είχε υπακοή και είχε βλάβη και λοιπά, και έλεγε αυτός ο γέροντας στον ηγούμενο εδώ της Λαύρας, ότι ο δόκιμος αυτός θέλει να γίνει μοναχός και μάλλον είναι άξιος να τον συμπεριλάβεται στην αδελφότητα και στο μοναστήρι. Και τότε ερχόταν εδώ. Εδώ όταν έμεινε ένα μεγάλο διάστημα, περίπου 20 χρόνια, αν αργότερα ήθελε να πάει σε περισσότερο ησυχία, είχε το κοινόβιο των Καστελίων, το οποίο ήταν στην οικονόμητρο για να προστόβουν. Και τους έστειλε εκεί πέρα, σε προχωρημένη κάπως ηλικία, και έμεναν εκεί πέρα μόνο για προσευχή, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ούτε κήποι, ούτε να ασχολούνται με οτιδήποτε κοσμικά, μόνο ήταν η όλη εργασία τους πνευματική, ήταν η προσευχή, τίποτα άλλο. Όπως είχε περίπου, όχι έτσι ακριβώς, αλλά όπως ήταν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος στο Σινά, που είχε τη λεγόμενη φυλακή βέβαια, εκείνος το λέγανε εκεί, αλλά αυτό ήταν λίγο έτσι, το προτιμούσαν οι ίδιοι οι μοναχοί να πάνε και στην έρημο και στην ησυχία, στα Καστέλια. Αυτό είναι το μοναδικό ίσα από όλα τα μοναστήρια πρώτης ο Άγιος Σάββας, το οποίο είναι και στην κυριότητα του μοναστηριού εδώ πέρα, με τίτλους δηλαδή. Σε αυτό το μοναστήρι έμεινε και ο δικός μας ο γέροντας, ο πατήρ Σεραφείμ, που είναι φωτογραφείται εκεί, είχε κοιμηθεί το 2002, 100 ετών, και όταν ήρθε εδώ πέρα, ήταν γέροντας εκεί ο Κυθύριος μοναχός Παντελεήμων, Τσεμπεράς, και πήγε εκεί και έμεινε 5 χρόνια και μας έλεγε πολλές φορές, στα Καστέλια, λέει, επέρασαν τις καλύτερες μέρες μου της μονικής πολιτείας, λέει. Τόσο πολύ του άρεσε εκεί στο Καστέλι και δεν το ξεχνούσε ποτέ. Όταν ήρθα εγώ εδώ πέρα, λέω, θέλω να πάω στο Καστέλι για να δω τα Καστέλια. Εγώ λέω, τώρα δεν μπορώ να περπατήσω. Πάρτε το δρόμο, λέει, και πάρτε ένα παιδί και πάτε. Και πήγα πραγματικώς, αλλά δεν άφησαν μέσα τίποτα όρθιο αυτοί, οι απαιτήσεις που γυρίζουν έξω. Τα είχαν κατασκάψει όλα μέσα και στην εκκλησία και τα πάντα εκεί. Είχαν φεύγοντας, είχαν αφήσει ένα παγόνι κάτω στο δάπεδο της εκκλησίας. Όταν πήγαμε εκεί πέρα, δεν υπήρχε τίποτα βέβαια, το κλάψαν. Τότε φοβήθηκαν, όχι φοβήθηκαν, το λυπήθηκαν να το πάρουν, να το βγάλουν από την εκκλησία, το άφησαν εκεί. Αλλά οι άλλοι δεν το λυπήκαν όμως, το βγάλαν και το πήραν. Λοιπόν, και έμειναν εκεί πέρα, δυστυχώς δεν μπορούσαν να παραμείνουν περισσότερο γιατί τους εμποδίζαν, τους ενοχλούσαν συνέχεια οι απαιτήδες, ζητούσαν χρήματα, αυτοί δεν είχαν φυσικά. Και μετά τους είπαν οι Αγγλέζοι, πάρτε τα πράγματά σας και πάτε στο μοναστήρι, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να φυλάξουμε εδώ. Καλαγκάστηκαν και φύγαμε μετά ύστερα και ήρθαν εδώ στον Ισάβο. Έχει και μια ιστορία, θέλει λίγο να την πούμε. Ισοργήσω λίγο. Αν την πει ο γέροντας, ιστορία. Λοιπόν, εκεί στο Καστέλιο, όταν ζούσε ο γέροντας, είχε έρθει κάποτε ένα βράδυ, ήταν προπαραμονή των Χριστουγέννων. Και άκουσε από κάτω να φωνάζει ένας νεαρός, Παντελήμων, Παντελήμων, Παντελήμων λέγονταν ο γέροντας. Λοιπόν, βγαίνει έξω ο γέροντας και τον βλέπει, λέει, έναν νεαρό, έτσι ήταν επίσημος άνθρωπος, φαινόταν, είσαι με 30 χρονών. Ναι, τι θέλεις, του λένε. Λέει, θέλω τον γέροντα Παντελήμων. Έλα πάνω, του λένε. Είναι ένα βουναλάκι το Καστέλιο και κάτω είναι η παιδιάδα. Έλα πάνω, του λένε, πήγε πάνω αυτός. Λέει, πού είσαι. Είμαι, λέει, από ένα χωριό που λέγεται Συνδιάνη, κοντά στην Κεσάρια. Υπάρχει και η Κεσάρια εδώ της Παλαιστίνης. Εκτός στην Κεσάρια της Καπαδοκής υπάρχει και εδώ πέρα η Κεσάρια. Και είναι μάλιστα ο πρώτος Μητροπολίτης του Πατριαρχείου.
στην Κεσαρία. Λοιπόν, είμαι πάνω χωριό της Ινδιάνης, κοντά στην Κεσάρια και τα λοιπά, και πήγα, λέει, μια φορά, λέει, στη Βρύση, λέει, και εκεί ήρθε ο Χριστός και μου λέει, να πας στο καστέλι, λέει, να σε βαπτίσει ο Παντελήμων, λέει. Τον είπε ο Κύριος. Λέει, πού είναι το καστέλι, πού είναι αυτό, ξέρω τι, ρώτησε από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων, ήρθε στο καστέλι. Λέει, ο Γιώργος του λέει, δεν είναι εδώ, λέει, έχει πάει στον Άγιο Σάββα, γιατί είναι η γιορτή του Χριστουγέννου τώρα, λέει. Εγώ θα περιμένω όπου θα έρθει, εγώ θα περιμένω εδώ. Αυτοί φοβόντουσαν να τον κρατήσουν εκεί πέρα, γιατί ήταν μουσουλμάνος αυτός. Φοβόντουσαν να τον κρατήσουν, αλλά τον βλέπαν όμως που είχε ευγενικά αισθήματα, και ό,τι τον λέγαμε, λέει, να κάνει, τα έκανε όλα με προθυμία. Του λέγανε, και εδώ θες να γίνεις ξενός, λέει, ναι. Του δώσαμε ένα κομποσίνη και άρχισε να κάνει κομποσίνη. Του να μάθουμε να κάνουμε το σταυρό, ό,τι του λέγαμε, τα έκανε όλα με πολύ υπακοή. Λέει, σαν καλό φαίνεται, λέει. Εγώ λέω, Γιώργο, όλο τον κοίταζε, λέει, από εδώ που μην πάρει κανεί τίποτα, λέει, και να μέχρι και να σκοτώσει εδώ πέρα, λέει. Αλλά όμω δεν πήρε ούτε τέτοιου άλλου. Τέλο πάντων, πέρασαν δύο μέρε, ήρθε ο Γιώργο, λέει, μετά τα Χριστούγεννα το απόγευμα. Τον παρουσιάσαμε, λέει, τον Γιούσεφ, τον λένε, Ιωσήφ δηλαδή, το μουσουλμάνικο του. Παρουσιάσαμε τον Γιώργο και τον είπαν τα καθέκαστα και λέει, Γιώργο, α μείνει εδώ πέρα, λέει, να τον κατηχήσουμε και αν δούμε ότι πραγματικό. Είναι άνθρωπος που θέλει να γίνει πραγματικά χριστιανός κλπ. Του βαπτίζουμε, λέει. Πέρασαν κάνα 2-3 μήνες, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς. Κάθισε κοντά τους, του βάλανε και ένα ράσιο για να μην φαίνεται έτσι με τα παντελόνια και παίρνουν στο μοναστή. Και έμεινε εκεί πέρα, ό,τι το λέγανε οι πατέρες, όλα τα έκανε με πολύ υπακοή. Νηστεύε και όλα, έκανε όλα. Μετά ύστερα, άρχισε να τους λέει, πότε θα βαπτιστώ. Πήγε μια μέρα πάλι εκεί πέρα, είχαν ένα κυπάριο μικρό εκεί πέρα οι πατέρες εκεί, κάτι χόρτα βάζουν τέτοια. Πήγε μια μέρα εκεί πέρα να βοηθήσει, λέει, κάπου εκεί. Πάλι παρουσιάστηκε ο Κύριος, λέει, είναι καιρός, λέει, να βαπτιστείς, λέει, του λέει ο Κύριος. Του είπε το γέροντα. Λέει, τότε πρέπει να συντομεύσουμε, λέει, βάσει κάνουμε λάθος από τον αφήνουμε τόσο καιρό, λέει. Από αυτός είναι από τον ίδιο, από τον Κύριο, λέει, τον είπε πλέον. Εμείς τι να κάνουμε, λέει, τι να περιμένουμε. Κάνανε μαζί τους, όλοι μαζί εκεί πέρα, όπως ήταν 3-4 άτομα. Κάνανε σύναξη και είπανε πού να το βαφτίσουμε. Λέει, εδώ στο καστέλι δεν έχουν τα αναγκαία, λέει. Ούτε βαπτιστήριο υπήρχε, ούτε τίποτα εκεί. Για μεγάλο άντρα, ας πούμε. Αρκεί για μικρό τίποτα. Ήρθε, λέει, στον Άγιο Σάββα, φοβόντουσε εκεί πέρα, μην το μάθανε απαιτήσει και κάνουμε προβλήματα στο μοναστήρι. Πού θα πάμε. Τελικά, κανείς δεν δεχόταν στα ρεσόρια να το βαφτίσει, γιατί φοβόντουσαν όλοι να μην γίνει κανένα επεισόδιο. Και πήγε στο Φρέαρ, και ήταν εκεί πέρα ένας ιερομόναχος, ο οποίος είχε γίνει μεγαλόσχημος εδώ στον Άγιο Σάββα. Και μόλις τον είπαν για αυτό το πράγμα, πέρα το δω, λέει, το βαφτίσαμε εδώ στο μοναστήρι, λέει. Είχε κάτι εκεί πέρα μέσα, ένα χώρο εκεί πέρα, το βαφτίσανε. Τον πήρε μετά ο Γιώργος, τον πήγε στα διάφορα μοναστήρια να τα δει, χάρηκε πάρα πολύ. Τον πήγε στον Άγιο Γεράσιμο, στον Χοντζεβά, στον Σαραντάριο, στον Παράγιο Τάφο, στην Βιθλεέμ, στην Ιεστημανία, όλα τα γύρισε ενθουσιασμένος πάρα πολύ. Γύρισαν πάλι στο καστέλι. Στον Αγισάβο και στο καστέλι. Λοιπόν, μόλις κάθισαν και ένα μήνα πάλι δύο στο καστέλι. Λέει, διαβάζανε βίους μαρτύρων, νεομαρτύρων. Και λέει, θέλω, λέει τον Γέροντα, να πάω στην πατρίδα μου, γιατί έχω 5 αδέρφια και είναι όλοι φανατικοί μουσουλμάνοι, λέει. Να τους μιλήσω για τον Χριστό. Ο Γέροντας ήταν διστακτικός, διότι αυτός καταλάβαινε ότι του λέει αλήθεια, δεν ήταν ψεύτικα αυτό που του λέει. Αλλά φοβόταν, επειδή ήταν ακόμα νεόφυτος στην πίστη, μήπως δηλιάσει, μήπως το χτυπήσουν και μετανιώσει πάλι και γυρίσει πάλι στα ίδια. Και λέει, άλλο να μην γίνεις και άλλο να γίνεις και πάλι να το μεταφέρεις. Αυτό είναι άρνηση πλέον και θα είναι για σένα μεγάλη, ας πούμε, κόλαση. Αυτός τίποτα. Πέρασε και πάλι καμιά εβδομάδα, πάλι τα συνοχλούσε. Δώσ' μου την ευχή σου, δώσ' μου βιβλία αραβικά, να πάω να μιλήσω στα αδέρφια μου. Και αν δείτε, λέει, ότι δεν γυρίζω σε 2-3 μήνες, λέει, να ξέρετε ότι θα με σκοτώσουν αυτοί. Εάν όμως, λέει, το καταφέρω να τους μιλήσω και να γίνω χριστιανοί, τότε θα γυρίσω πίσω στο μοναστήρι να γίνω μοναχός, λέει. Τότε αναγκάστηκαν οι πατέρες και κάναν προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός να πάει στο χωριό του Κυπέρμα και να μιλήσει στους δικούς του. Πραγματικώς ο Γιώργος, λέει, ας τον αφήσουμε, λέει. Έβγαλε τα ράφια τέλος πάντων που φορούσε, του δώσανε βιβλία αραβικά, δεν είχε μόνο φυσικά, του δώσανε βιβλία αραβικά, κάτι χύση και τέτοια πράγματα που είχε εδώ πέρα, και έφυγε για το πατρίδο του. Πέρασε ένα καμπόσος καιρός, λέει, εντωμεταξύ τον βαπτίσανε, Ιωάννη τον βάλανε.
αμαρτήσαν, βάλανε. Λοιπόν, λέει ο Ιωάννης τι γίνεται, λέει. Πολύ καιρό έχει που είπε, λέει. Δεν ήρθε, λέει. Λες να το σκοτώσαν, λέει. Λέει στους πατέρες ο γέροντας, ένα απόγευμα. Πέρασαν, είπε 2-3 μήνες, λέει, πέρασαν παραπάνω, φαίνεται. Πού να ξέρουμε, λέει, τι έγινε, ποιος ξέρει. Το βράδυ βλέπει στον ύπνο του ο γέροντας ο Παντελήμων, τον χορό των νεομαρτύρων. Πρώτος ο Άγιος Γιώργης τον μάρτης των Ιωνίνων και άλλοι όλοι φωστανελάδες και όλοι νεομάρτυρες και βγαίνει από εκεί, από το χορό, ένας και έρχεται κοντά του. Λέει, με γνωρίζεις, λέει, ναι, λέει. Λέω, ποιος είσαι, δεν σε γνωρίζω, λέω. Πού, δεν σε είδα ποτέ. Πώς, λέει, είμαι ο Ιωάννης που με βάζει στα Καστέλια, λέει. Λέει. Εξαφανίστηκε το όραμα μπροστά του. Το πρωί μαζεύει τους πατέρες, λέει, πατέρες και αδερφοί, λέει, δώστε δόξα στο Θεό, λέει, που σήμερα μας έγινε και ένας νέος νεομάρτης, λέει. Λέει, είδα αυτό και αυτό, λέει, απόψε στον ύπνο μου, λέει. Και χάρηκαν οι πατέρες, βέβαια, γιατί πραγματικός ο γιος ήταν αγιώτος άνθρωπος, δεν ήταν κανένας ονειροπαρμένος και πέρα για αυτά. Και κατάλαβαν ότι πραγματικός ο Ιωάννης θα έχει μαρτυρήσει την πατρίδα του. Πέρασε καιρός, φύγανε από τα Καστέλια, ήρθε ο γέροντας εδώ πέρα, τέλος πάντων, το 1960, μια μέρα ήρθε εδώ πέρα στην πόρτα απ' έξω, μια μοναχή, και λέει στο πορτάρι, θέλω να δω τον γέροντα. Λέει, ποια είσαι, είμαι η Ελισάβετ, λέει, την Ιερχό. Καλά. Πάει και λέει το πορτάρι, λέει, είναι η Ελισάβετ την Ιερχό, λέει, και θέλει να σε διώξει στην πόρτα. Πάει ο γέροντας στην πόρτα, λέει, τι θέλει η Ελισάβετ, τι κάνει, πώς είσαι, λοιπόν. Γέροντα, λέει, έχω τώρα 2-3 μέρες, λέει, και βλέπω έναν, λέει, και μου λέει, να πας στον γέροντα του Σεραφείμ και να τον πεις να γράψει, λέει, το ιστορικό μου και το μαρτύριό μου, λέει. Του λέει. Διότι, λέει, θα χαθεί, λέει, στο μελλοντικά αυτό. Εκτός από τον γέροντα, δεν το ξέρει κανείς από το άλλο. Οι άλλοι μοναχοί που ήταν εκεί πέρα πεθάνουν όλοι, ήταν μεγάλοι, βέβαια. Και ήταν ο μοναδικός που ξέρει την ιστορία, ο γέροντας. Λέει, να πεις, λέει, τον γέροντα του Σεραφείμ να γράψει το ιστορικό του μαρτύριό μου κτλ. Λέει, καλά, ευχαριστώ πολύ που μου το έπεισε, λέει. Εγώ το είχα άφησε να τον λησμονώ όλο και όλα. Τους πατέρες δεν το είχα πει, λέει. Μπαίνει μέσα και τους λέει τους πατέρες, αυτό και αυτό και αυτό είδα, λέει. Αυτό και αυτό μου είπε, τι είναι. Και πρέπει να το γράψουμε, λέει, αυτό, λέει, γιατί θα ξεχαστεί. Φεύγουν τα πρόσωπα, βέβαια. Και θα το έγραψε το ιστορικό, ακριβώς όπως θα το πω έτσι, και με λεπτομέρειες που ξέρει και όλα. Και έμεινε το μαστορικό αυτό το μαρτύριο και το έχουμε δημοσιεύσει, βέβαια, στο Γεμπεντελίδη, το δώσαμε. Το έγραψε εκεί, αλλά δεν ξέρω αν το διάβασε κανείς από εσάς. Και είπαμε μετά, ύστερα που πέρασαν τόσα χρόνια, λέμε να ρωτήσουμε κανέναν να δούμε αν πραγματικώς αυτά που λέει όλα μέσα στο ιστορικό αυτό. Να δούμε στον Πατζαχούρ που πήγε εκεί πέρα μέσα, ήταν κάποια οικογένεια που ξέρανε το ιστορικό. Φωνάζουμε έναν, ήρθε εδώ πέρα ένας γέρος και μας είπε, εγώ τον είδα, τον γνώρισα, τον άφησα που μίλησε με τον πατέρα μου, λέει, και τον παππού μου, ξέρω εγώ ποιον ήταν. Και ήταν ένας καλός άνθρωπος, ευχάριστος τύπος και τα λοιπά. Αλλά έπρεπε λεφτά να τα έχετε γράψει πριν 20-30 χρόνια. Λέει. Τώρα φύγανε οι παλιοί που τον είδαν και τα λοιπά. Λέω, ό,τι μας είπες, εντάξει, φτάνω, ευχαριστώ. Λέμε τώρα, πού να βρίσκεται το χωριό αυτό. Πού να βρίσκεται ο τάφος του. Είναι στο μουσουλμάνικο κημητήριο ή στο χριστιανικό. Γιατί άμα ήταν χριστιανός, οι μουσουλμάνοι μέσα στο κημητήριο δεν το βάζουν, γιατί το θεωρούν μόλι αυτό. Μίασμα να μπορούσε ένας χριστιανός σε ένα κημητήριο μουσουλμάνικο. Χριστιανοί δεν υπήρχαν εκεί κοντά στην περιοχή, ήταν μακριά, ήταν η Ναζαρέτ και όλα αυτά είναι μακριά. Τι έγινε άραγε. Πήγαν κάτι χριστιανοί από την Πεντζάλα, μια κομμόπλη στην δίπλα από τη Βεθλέμ, έρχονται εδώ τακτικά και του είπαν την ιστορία και λέει: θα πάμε να ρωτήσουμε τα Βεθλέμ, να δούμε αν γνωρίζει κανείς τίποτα εκεί πέρα. Εντάξει όμως αυτοί, οι Άραβες που ήταν κάτοικοι της Ινδιάνης, φύγαν όλοι από εκεί πέρα μετά που ήταν Εβραίοι, το 67, το 48, δεν ξέρω πότε. Δεν υπάρχει κανείς εκεί πέρα μέσα για να ξέρει την υπόθεση. Παρά μόνο κάποιος τους είπε, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, υπάρχει ένας τάφος εκεί πέρα μέσα κάποτε που τους είπε. Αλλά όσοι πήγαν να σκάψουν, λέει, έβγαλε φωτιές και έφευγαν από εκεί πέρα. Λέει. Τώρα λέει, ποιος τάφος είναι αυτός, τι είναι, ό,τι γράφει, δεν ξέρω αν γράφει όλα μέσα, τίποτα κανένα στα αραβικά. Και μας είπαν ότι το είδαμε εμείς, είναι μέσα σε κάτι ερείπιο με καταφτάνει, αλλά δεν πλησιάσαμε πολύ κοντά γιατί είπαν όποιος πάει και σκάψει εκεί πέρα μέσα, βγαίνει φωτιές εκεί πέρα μέσα. Και αυτά προς το παρόν. Τώρα, καμιά φορά λέω να πάμε να βρούμε κάποιον εκεί πέρα μέσα να μας πει δύο λόγια, αν υπάρχει κανείς μεγάλο κλπ. Για να δούμε αν μπορούμε να σκάψουμε. Και αν μας αφήσει βέβαια αστυνομία, άμα δεν σε αφήσουμε, φυσικά δεν πάει κάτι τίποτα.
Διότι οπωσδήποτε αν λείψαν Αγίων, Αγίου, θα υπάρχει κάποιο πώς το λένε, σημείο, θα δούμε, αν έχει ευωδία, αν έχει οτιδήποτε. Αυτά θα δούμε, αν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Αυτά περί το Ιωάννου. Ήταν ο πατήρ Ευδόκιμος, ο πνευματικός, ο γέροντας της μονής του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στην καρδιά της Ιουδαϊκής Ερήμου. Σε μία από τις σπάνιες χαρές που μπορεί να έχει μια προσκυνηματική ομάδα, μία από τις σπάνιες ευλογίες, να έχει τον χρόνο, να είναι κατάλληλη η ώρα και η ημέρα, για να μπορέσει να μείνει κοντά μας και να μας μιλήσει λίγο ο αγαπητός μας πατήρ Ευδόκιμος. Συνήθως, επειδή είναι τόσος πολύς ο κόσμος που σειραίει στο μοναστήρι και τόσες πολλές οι υποχρεώσεις των πατέρων αλλά και το αυστηρό πρόγραμμα της μονής, δεν δίνεται η ευκαιρία αυτή. Τον Ιούλιο όμως του 2017 μπορέσαμε να ζήσουμε αυτήν την όμορφη στιγμή και την καταγράψαμε και σήμερα την μοιραστήκαμε μαζί σας. Ήταν όσα είπε σε ομάδα προσκυνητών στο αρχονταρίκι της μονής, εκεί όπου φυσικά εισέρχονται μόνο οι άνδρες, αφού το μοναστήρι του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου είναι άβατο. Και αυτό το μοναστήρι μαζί με τα υπόλοιπα μοναστήρια και τα άλλα Πανάγια προσκυνήματα υπάρχουν στο πρόγραμμα της προσκυνηματικής μας εκδρομής, λιγότερες θέσεις τούτη τη φορά, για να βρεθούμε εκεί όσοι μπορείτε από την Τρίτη του Αγίου Πνεύματος μέχρι και το Σάββατο πριν την Κυριακή των Αγίων Πάντων, 29 Μαΐου με 2 Ιουνίου. Ένα προσκύνημα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Ένα προσκύνημα που σκοπό έχει βεβαίως να ενισχύσει τον ραδιοφωνικό μας σταθμό με όλα τα έσοδα που συγκεντρώνονται υπέρ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ένα προσκύνημα που σκοπό έχει να ωφελήσει τις ψυχές των συμμετεχόντων, αφού όλοι μας έχουμε μεγάλη ωφέλεια κάθε φορά που βαδίζουμε στα μέρη αυτά τα πολύ ευλογημένα, και ένα προσκύνημα που θα προσπαθήσουμε και πάλι με την παρουσία μας να τονώσουμε λίγο τους αγιοταφείτες πατέρες, τους αγωνιστές, τα γεροντάκια και τους υπολείπους που ζουν εκεί φυλάτοντας τις πνευματικές θερμοπύλες της Ορθοδοξίας αλλά και του Ελληνισμού, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το προνόμιο, φίλες και φίλοι ακροατές, από Θεού να είμαστε εδώ και 20 αιώνες οι φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων, να έχουμε αυτήν την σπουδαία παρακαταθήκη στα χέρια μας ως μεγάλη ευλογία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όσοι λοιπόν μπορείτε και έχετε διαβατήριο σε ισχύ, τουλάχιστον 6 μήνες πρέπει να ισχύει το διαβατήριο από την ημερομηνία που πηγαίνει κάποιος στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, έτσι είναι οι κανόνες που έχει θέσει το κράτος του Ισραήλ, μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή στην προσκυνηματική μας εκδρομή 210-4118-602, 210-4118-640, στη διάθεσή σας η τηλεφωνική μας αριθμή, πληκτρολογήστε το 3 για να συνδεθείτε απευθείας και να δηλώσετε την συμμετοχή σας.